Εγώ ονομάζομαι Σίμος Ευθυμιάδης και είμαι γραμματέας του Συλλόγου Νεφροπαθών Λέσβου. Βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που είναι χρόνια τώρα με την έλλειψη κυρίως γιατρού στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου. Η μονάδα εξυπηρετεί 60 μόνιμους νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση, συν τα επίγοντα περιστατικά από τις άλλες κλινικές του νοσοκομείου και από την ιδιωτική μονάδα που έρχονται εδώ. Λοιπόν, το πρωτόκολλο ορίζει ότι πρέπει να έχουμε 3 νεφρολόγους. Από το 17 έχουμε μείνει με έναν. Άνοιξε μία θέση πριν το 17, μία θέση για ένα μήνα, μια προκήρυξη δηλαδή, δεν υπήρξε ενδιαφέρον από νεφρολόγο, έκλεισε η προκήρυξη και από τότε δεν ξανάνοιξε ποτέ. Η διοίκηση μας λέει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν το ξέρουμε γιατί δεν ξανάνοιξε η θέση ποτέ. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δηλαδή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι χωρίς να θέλω να κάνω δραματικά τα πράγματα, εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε. Κάθε 2 μέρες παίρνουμε παράταση ζωής και είπα, δεν είναι δραματικό, αυτό είναι η αλήθεια. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση. Τώρα, το δεν υπάρχει νεφρολόγος, άκουσα τον κύριο διοικητή χτες στο ραδιοφόνο της ΣΕΡΑ να λέει βρείτε μου έναν νεφρολόγο να τον πάρω. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Δηλαδή δεν είναι η δουλειά μας να βρούμε νεφρολόγο. Θέλω να πω έκκληση βοήθειας γιατί έχουμε τους ανθρώπους μας μέσα και υποφέρουν και ανά πάσα στιγμή είναι σε κίνδυνο. Μία γιατρός, η κυρία Εύα, δίνει όλες τις προσπάθειες για να τηρήσει αυτά που πρέπει να κάνει η κοπέλα, αλλά δεν γίνεται, έχει και αυτή η οικογένεια και πρέπει να πάρει την άδειά της. Και... οπότε κάνουμε έκκληση βοήθεια. Οι άνθρωποι μας κινδυνεύουν. Ανά πάσα στιγμή ήδη έχουμε χάσει αρκετούς. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ όλους τους υπεύθυνους, υπουργούς υγείας, δεν ξέρω πού, να φέρουν οπωσδήποτε έναν γιατρό νεφρολόγο. Από 3 έμεινε ένας, το οποίο δεν μπορεί να προλάβει όλους τους ασθενείς. Βάζουμε έκκληση βοήθειας. Δεν μπορούμε άλλο. Ευγενία, σε πού να λέγουμε. Γιατί όλα τα νησιά είναι στελεχωμένα, υπάρχει άγονη μετάθεση, επίδομα, ξεκινάει από τη Λίμνο, καταλήγει κάτω στη Ρόδο και η Μυτιλήνη είναι εκτός. Γιατί, είμαστε πλούσιοι εμείς δηλαδή. Τα άλλα τα νησιά έχουν καλυμμένες δηλαδή τις θέσεις. Βέβαια, είναι καλυμμένες και έχουν και επίδομα. Η Χίος αυτή τη στιγμή έχει 4 νεφρολόγοι. 3 και ένα στρατιωτικό. Η Λίμνος πήγε τώρα και ρίχτηκε θέση και πήγε νεφρολόγος. Γιατί εμείς. Είχαμε την κυρία Τσότρα, μας πήραν και την κυρία Τσότρα. Που θέλουμε οπωσδήποτε να γυρίσει πίσω. Ήταν το δεξί μας χέρι. Και αγγειοχειρούργο από δημόσιο νοσοκομείο να είναι σε μόνιμη βάση εδώ πέρα, γιατί αναγκάζονται οι νεφροπαθείς να πηγαίνουν στην Αθήνα για επεμβάσεις και κάποιοι δεν έχουν την οικονομική άνεση. Κινδυνεύουν. Ονομάζομαι Ελένη Νικολάου Κουρτζίκη, είμαι από το 15 νεφροπαθείς. Εδώ και 2 χρόνια, δεν ξέρω αν το είπε ο κύριος Σίμος πριν, αλλά έχει βγει νόμος από την τωρινή κυβέρνηση που λέει μέσα σε 2 χρόνια πρέπει όλες οι μονάδες τεχνητού νεφρού να έχουν επαρκή αριθμό νεφρολόγων. Εμείς έχουμε μία εδώ και 3,5 χρόνια, από τότε που πήραν σύνταξη φύγαν οι άλλοι. Αυτό είναι θέμα καθαρός του νοσοκομείου, δεν το συζητάω. Θέλουμε και λέει ο νόμος άγγειο χειρουργό σε μόνιμη βάση μέσα στο νεφρό και ειδικό καρδιολόγο, όχι οποιονδήποτε καρδιολόγο, μέσα στο νεφρό. Για μας αυτά, διότι κάθε στιγμή που μπαίνουμε μέσα στο μηχάνημα για 4 ώρες περνάμε μια κατάσταση τέτοια στον οργανισμό μας που τους έχουμε ανάγκη άμεσα αυτούς. Αντ' αυτό η μονάδα έχει μόνο ένα νεφρολόγο. Ένα νεφρολόγο και εξυπηρετείται τα απογεύματα από γενικής ιατρικής ανθρώπους που ή ξέρουν κάποια πράγματα ή έχουν κάποια πείρα από άλλη ειδικότητα ή κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Οι νοσοκόμες πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια γιατί ξέρουν όλα τα προβλήματά μας, προσπαθούν για μας συνέχεια, έχουν πάρει 4 νοσοκόμες απάνω, το οποίο δεν δίνει κανένας. Πάμε στο διοικητή σημασία, τίποτα. Περνάει από δίπλα μας και δεν λέει καλημέρα. Αυτό θέλω να σας πω. Πάντως οι νοσοκόμες μας που έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Όλες.
ήρθαμε να στηρίξουμε την κινητοποίηση του Συλλόγου Νευροπαθών. Θεωρούμε αυτονόητο το αίτημά τους και αυτή η εικόνα είναι μια μικρογραφία του νέου ΕΣΥ που ονειρεύεται η σημερινή κυβέρνηση, όμως που έχουν διαμορφώσει τις προϋποθέσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί νομίζω ότι όποιος άνθρωπος γνωρίζει την κατάσταση στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ξέρει πολύ καλά ότι το πρόβλημα με τη μονάδα νεφρού ήταν λίγο πολύ διαχρονικό, όπως και βέβαια με άλλες βασικές ειδικότητες. Η προσπάθεια που γίνεται στην πραγματικότητα να υποβαθμίζεται σταθερά το δημόσιο σύστημα υγείας για να ανοίγει πόρτες για τον ιδιωτικό τομέα, την πληρώνουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και είναι πραγματικά πρόκληση η δικαιολογία που χρησιμοποιούν κάθε φορά και το Υπουργείο και οι κυβερνήσεις, ότι δεν δέχονται γιατροί να καλύψουν τις θέσεις, όταν οι προσλήψεις είναι για 2 και για 3 μήνες. Ότι αν αυτή τη στιγμή δεν επιλέξουν να κάνουν μόνιμες προσλήψεις όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, ώστε και να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν κίνητρο σε έναν άνθρωπο να έρθει σε μια δύσκολη περιοχή όπως τα νησιά για να βοηθήσει, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ούτε βέβαια μπορεί η υγεία να αντιμετωπίζεται με τα δίμηνα και τα τρίμηνα μπαλώματα. Έχετε φέρει το θέμα στη Βουλή και στο παρελθόν? Το έχουμε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή και παλιότερα, γιατί δυστυχώς είναι μια κατάσταση που ανακυκλώνεται. Δεν είναι πρώτη φορά. Οι απαντήσεις είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ότι προσπαθούμε, ότι κάνουμε προσλήψεις και σε άλλα ζητήματα. Η μόνιμη απάντηση του Υπουργού Υγείας είναι να λέει ότι έχουμε κάνει τόσες χιλιάδες προσλήψεις. Συνολικά, χωρίς να απαντάει στο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη την καθημερινή και μόνιμη φροντίδα. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε για προσλήψεις λίγων μηνών για μια τέτοια θέση που δεν πρόκειται ποτέ να εκλείψει, να το πούμε έτσι, η ανάγκη της από το νοσοκομείο. Και βέβαια φαίνεται πως πέρα από την προσπάθεια που γίνεται να ενισχυθεί στην πραγματικότητα ο ιδιωτικός τομέας σε βάρος του δημοσίου, πως τελικά έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία σε μια νόσου και αυτή λειψή. Διότι ούτε η πανδημία αντιμετωπίζεται εδώ και 2 χρόνια σοβαρά, ούτε βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν και να νοσηλευτούν και να θεραπευτούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη και από άλλα και την νοσηλεία για άλλα σοβαρά νοσήματα. Εμείς θα επαναφέρουμε ξανά το ζήτημα στη Βουλή και βέβαια θα σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων και συνολικά θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αναδείξω ο λεσβιακός λαός, γιατί δεν αφορά βέβαια μόνο τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Η αναβάθμιση του νοσοκομείου και η σωστή παροχή υγείας είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά την κοινωνία του νησιού.